Λοιπόν, ένα μέρος αυτών των μουσουλμάνων ήθελε για το τέλος του Ραμαζανιού κάπου να συγκεντρωθεί ούτως ώστε να συμπροσευχηθεί. Δόθηκε το ΟΑΚΑ, αντέδρασε ο Δήμος Αμαρουσίου. Το ζήτημα εκτός από ειδικό, δηλαδή ΟΑΚΑ Μαρούσι Ραμαζάνι, αντιλαμβάνεστε ότι έχει προεκτάσεις τερατώδεις, τεράστιες. Ότι ίσως το νούμερο ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί αυτή τη χώρα είναι δημογραφικό με την ευρεία έννοια, αγκαζέ με το ζήτημα της παιδείας. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο για ποιο λόγο αντιδρά και τι θα πρότεινε. Κύριε Πατούλη, καλή σας ημέρα. Σας καλωσορίζω. Καλησπέρα στις όλες ακροατές, κύριε Βογδάνο. Πώς είστε? Είμαστε εφοπλουλόχης για πολλά πράγματα. Ξέρετε, μην χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις, διότι δεν θέλει πολύ να ανάψουν τα αίματα. Είμαστε σε ταραχώδη και συγκρουσιακή περίοδο, λένε και οι καθηγητές, ιστορικά δηλαδή. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να είναι κανείς σε εγρήγορση, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα για μας χωρίς να μας ρωτάει κανείς εμάς. Και υπό αυτή την έννοια το λέω, και είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, κυρίως από την κεντρική εξουσία, ότι όταν αποφασίζει και θέλει την μέγιστη συνένεση των όποιων πράξεων τους από την ίδια την κοινωνία, πάνω απ' όλα θα πρέπει να τη ρωτά, θα πρέπει να τη διαβουλεύεται, θα πρέπει να έχει κάποιες απόψεις της, και από εκεί και πέρα νομίζω κανείς μπορεί να εργάζεται και να δουλεύει πολιτικά καλύτερα. Δυστυχώς σε πολλά πράγματα, και οφείλω να το πω, δεν συμβαίνει αυτό από την κεντρική εξουσία γενικότερα. Με αποτέλεσμα να ξεσπούν οι αντιδράσεις, να ξεσπούν πριν οποιαδήποτε δημιουργία καταστάσεις, οι οποίες δεν χρειαζόντουσαν και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Έχουμε ζήσει τέτοιες εικόνες, όπως οι εικόνες ακόμα και με τις ταξιτζίδες. Κατά την προσωπική μου άποψη ήταν θέμα πολιτικής πρωτοβουλίας του να μην είχε ξεκινήσει καθόλου όλη αυτή η ιστορία που είχαμε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ζήσει. Θα σας θυμίσω με τον ΟΚΑΦΑ, που όταν είπανε να πάει στο ΚΑΤ η δημιουργία του ΟΚΑΝΑ και αντέδρασαν οι πολίτες και οι διοικήσεις των Δήμων και Αυγουσίου και Φυσιάς, αμέσως βρέθηκε η λύση ότι μπορούν να πάνε σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος και όχι μόνο σε δύο. Με τον ίδιο τρόπο θα σας έλεγα ότι μέσα από επιστολές, μέσα από δελτία τύπου και τίποτα περισσότερο, μάθαμε ότι προγραμματίζουν από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά καθώς επίσης και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που σημαίνει ότι στεγάζεται στο Μαρούσι, δηλαδή βρίσκεται στο Μαρούσι. Ναι, έχω μπροστά σας και την επιστολή προς την Υπουργό, έχω μπροστά σας και το δελτίο, μπροστά μου συγγνώμη, και το δελτίο τύπου του Δήμου Αμαρουσίου. Το είπαμε το προκείμενο, θα ήθελα να πάμε στο ζουμί της υπόθεσης. Γιατί ναι. Όχι. Ακούστε. Δηλαδή, γιατί να μην δοθεί? Μπορεί κανείς να διαφωνεί ή να συμφωνεί με εσάς, το αντιλαμβάνεστε, αλλά η ερώτηση πρέπει να γίνει. Γιατί, για ποιο λόγο? Ακούστε. Καταρχήν έχει δύο σκέλη η απάντηση. Το πρώτο σκέλος που ανέπτυξα με την έννοια επιτέλους δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία, η Δήμη. Δηλαδή οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν πράγματα από τα σκουπίδια μέχρι το κυκλοφοριακό, από τη διαδικασία συνδικάτη. Μαζί σας. Επιτρέψτε μου, διότι αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνονται και οι ακροατές. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι γιατί παρακάμφθηκε ο Δήμος Αμαρουσίου, δηλαδή αν είχε έρθει το αίτημα σε συνεννόηση με το Δήμο Αμαρουσίου να εξεταστεί, τότε θα ήσασταν υπέρ. Θα σας πω το εξής, ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί με άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή θα σας πω το εξής. Όπως περιέγραψα με τον ΟΚΑΝΑ, που θέλανε να αδειάσει η Αθήνα από κάποια πολύ κακή εικόνα, αλλά μην δημιουργώντας μια άλλη εικόνα πάλι στην περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στα βόρεια προάστια, με τον ίδιο και βρήκαμε τη λύση μέσα από τη δική μας αντίδραση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λοβέρδο. Εμείς οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί την βρήκαμε τη λύση. Με τον ίδιο τρόπο, αν ερχόντουσαν, μπορούσαμε να είχαμε συγκεκριμένες απόψεις. Διότι θα σας έλεγα, ο μόνος αθλητικός χώρος σε ολόκληρη την Αττική, σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκεται στο ΟΑΚΑ. Δεν τρελαθούμε.
Θα μπορούσαν αυτά να δημιουργήσουν μικρότερες εστίες σε διάφορα σημεία, τα οποία εφόσον χρειάζεται, και σαφέστατα είμαστε υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, και όταν υπάρχουν χιλιάδες μουσουλμάνων, καλός ή κακός, αυτό δεν είναι της προκείμενης ιστορίας, νομίζω, συζήτησης στη χώρα μας. Νομίζω από ότι είναι. Και πώς. Έχω την αίσθηση ότι είναι αντικείμενο συζήτησης. Ναι, εντάξει, ευχαρίστω να την κάνουμε αν θέλετε, αλλά θα σας έλεγα όμως ότι σε αυτή την, να σας πω την άποψή μου, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Mm-hmm. Θα σας πω όμως ότι όταν υπάρχει ελευθερία, θρησκευτική ελευθερία, και καλώς υπάρχει, δεν είναι κατά αυτής της διαδικασίας, θα σας έλεγα όμως, δεν είναι δυνατόν πάλι ερήμη των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, των νομοταγών πολιτών, αυτών που πληρώνουν τους φόρους και καλούνται κάθε μέρα να πληρώνουν και παραπάνω και όλα αυτά, δεν μπορεί να μοιρωτώνται και να πούμε τις απόψεις. Η δική μου άποψη λοιπόν ήταν ότι θα μπορούσαν, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι αφρικοί χώροι, εάν δεν είχαν, πέραν των αφρικών, υπάρχουν και άλλοι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν. Εγώ θα σας έλεγα το παλιό του αεροδρόμιο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν ξέρουν τι θα το κάνουν. Λέω έτσι ερήμην μια κουβέντα, ακατέργαστη. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως να λένε πηγαίνετε στο ΟΑΚΑ, το οποίο είναι ολυμπιακός χώρος, ο οποίος ο ΟΑΚΑ έχουμε ζητήσει εμείς να γίνει πολιτιστικός και αθλητικός χώρος, όπως έχει γίνει στην Βαρκελόνη, να αξιοποιηθεί επιτέλους, και εμείς προσφερόμαστε σε αυτή την αξιοποίηση για να μπορέσει να γίνει ψυχαγωγίας, χώρος πρασίνου, άθλησης των πολιτών, να ανοίξει επιτέλους για τους πολίτες. Και η απάντηση εδώ και δύο χρόνια που την καλούμε να γίνει ως πρόταση, να είναι να μας λένε θα γίνει το Ραμαζάνι, χωρίς να σας ρωτήσουμε. Προσπαθώ. Αυτό για μένα θεωρώ ότι είναι και προσβλητικό πέραν των άλλων. Αντιλαμβάνομαι. Προσπαθώ να ελιχθώ μέσα από το δασόδες φύλωμα της πολιτικής γλώσσας, την οποία κατέχετε άριστα. Και να καταλάβω το εξής. Ο Δήμος είναι ενοχλημένος που δεν τον συμβουλεύτηκε κανείς, ή ο Δήμος δεν θέλει, βρε παιδί μου, να γεμίσει το ΟΑΚΑ μουσουλμάνους, οι οποίοι γιορτάζουν, ας πούμε, ή συμπροσεύχονται για τη λήξη του Ραμαζανιού. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν εμείς... Μπορείτε να μου πείτε και τα δύο. Θα το δεχτώ και αυτό. Εγώ θα σας πω, καταρχήν, είναι και θέμα νεοτροπίας, το έχουμε ζήσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και στο θέμα του Καλλικράτη που έγινε χωρίς να μας ρωτήσει κανείς, και μπορώ να σας παρατηρήσω δεκάδες πράγματα. Όμως, επί της ουσίας, γιατί μόνο στο Μαρούσι, γιατί στο Μαρούσι. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, αυτή τη στιγμή η διάθεση είναι να φτιάξουμε μια καλή πρωτεύουσα και αν θέλετε, κάνοντας μια άλλη εικόνα στρεβλή, επειδή δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο ως κοινωνία να καλύψουμε κάποιες ανάγκες σε άλλες περιοχές, ερήμην των απόψεων που μπορεί να διατυπώνει. Το θέμα λοιπόν είναι, δεν είναι απλώς ότι γιατί στο ΟΑΚΑ και γιατί στο Μαρούσι είναι τι γίνει στο Μαρούσι. Αντιληπτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ να συμφωνήσω με αυτή την. Αντιληπτό. Νομίζω ότι και από τα μηνύματα των ακροατών που διαβάζω έχει γίνει αντιληπτή η θέση σας και ορισμένοι την επικροτούν κιόλας. Ένας ακροατής παρόλα αυτά, ο Νέμος, λέει ρωτήστε τον Δήμαρχο πότε επιτέλους θα φτιάξει μικροπροβλήματα όπως για παρκάρισμα πάνω από τα πεζοδρόμια, γιατί δεν έχουμε ποδηλατόδρομους. Σωστή η άποψη του κυρίου Νέμου. Εγώ θα πω ή του Νέμου, αν είναι μικρός φίλος. Θα πω το εξής. Καταρχήν η πράσινη διαδρομή που στέκεται επί της Μεσογείων στο Ανατολικό Μαρούσι είναι με ποδηλατόδρομο. Δύο μελέτες που έχουμε καταθέσει και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το ΕΣΠΑ επιτέλους να ανοίξει, είναι για ποδηλατόδρομους όλο το Μαρούσι. Mm-hmm. Η πρότασή μας είναι επίσης να ενώνεται το ΆΚΑ ως δικός χώρος με το χτήμα Συγκρού, ή αλλιώς δάσος Συγκρού. Θα σας πω λοιπόν mm-hmm. ότι θα πει κανείς μέσα στα μικροπροβλήματα ή της καθημερινότητας που εκεί δίνει στη μεγάλη μάχη καθημερινά mm-hmm. με την έλλειψη προσωπικού. Ξέρετε, θα σας έλεγα κύριε Πόγκο, αυτή τη στιγμή με το θέμα του Καλλικράτη τα μισά ΚΕΠ κλείνουν και δεν έχει πει κανείς από το Υπουργείο Εσωτερικών παλαιότερα, ιδιαίτερα με τον κύριο Ραγκούση, mm-hmm. όπως θα σας πω τα μισά τουριστικά φέρετρα της Ελλάδος βρωμούν. Αλήθεια είναι αυτό. Και τα βλέπει ο τουρίστας και κουνάει τα πέτα του γιατί κάποιος υπουργός εσωτερικών που πήγε μετά να αντιμετωπίσει τα θέματα των ταξιτζίδων
δεν έδωσε τη δυνατότητα τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις να παίρνεις εποχιακούς για να μην υπάρχει βρωμιά σε όλους τους χώρους.